εδώ στο λαό, όπου είναι εδώ ένα κομμάτι του παραδείσου. Συνήθως βέβαια, εδώ λέτε λίγα λόγω, θα γίνει η παράδοση σιγά σιγά, και έχουμε τον νόμο κράτο, στον τρόπο της Αγίας, στο Βάκη, στους Αγίους και Ραγκαίων, εμάς, τους Χριστιανούς, τον ιερέα βέβαια, ο οποίος έρχεται από τους ανθρώπους, είναι μεσίδες από τους ανθρώπους, και από τους δόμους τους ανθρώπους, έρχεται και προβατός και προβλήματος. Βοήθεια τον ύμνο της Εκκλησίας, τους απάνε λοιπόν το ιερέα σου, την αγγελία σου και με τις προσευχές που συνοδεύουν τον άρθρο και τον ύμνο της σώμα και αίμα του. Και όσοι είμαστε έτοιμοι, προσπαθούμε να κοινωνούμε αύριο μέσα μας στο σώμα και το αίμα. Η ευλογία του Θεού λοιπόν δεν είναι μόνο να σώσουμε στην άλλη ζωή, αλλά να πάρουμε την ευλογία του και τώρα, στη διάρκεια αυτή εδώ τη επίγεια ζωή, συμμετέχοντα στα μυστήρια τη Εκκλησία, προσευχόμενοι με ταπείνωση, με βράδυ, πάντω όσο το δυνατόν περισσότερο, και από την ώρα που πάντα δεν αγαπούμε μαζί μα, να λέμε λόγια προ το πίστα να πούμε μα, πρώτε μα σκέψει, να αποτείνουμε στην ώρα του που είναι το άλλο το αέρα. Μπορεί να μην είμαστε και καλά παιδιά σου, αλλά δεν θέλουμε να είμαστε με τον εχθρό και τον Θεό και τον ανθρώπο που τον έξω από εδώ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, συγχώρεσέ μας, οδήγησέ μας και πρόκεισέ μας. Οδήγησέ μας στη σωτηρία, πέρα μας και οικονόμησέ μας. Μια λέξη που έχει πολύ μεγάλη σημασία στην εκκλησιαστική γλώσσα, το να μας οικονομήσει ο σωστό, δηλαδή να μας φέρει όλα δεξιά, όλα γονικά. Κατά τρόπον εύκολο να μην αντιμετωπίζουν δυσκολίες, ούτε και κάποιος ανθρώπους. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, αδελφοί μου, μέσα στα πλαίσια της Εκκλησίας, όλα αυτά που λέμε και που συμβουλεύει ο Θεός, δεν εφαρμόζουν και έξω από την Εκκλησία και δεν έχουν κανένα νόημα. Ας πούμε, αν κινήσει κάτι σε εντελέσεις από το Θεό του Ευαγγέλιου, αλλά έξω από την Εκκλησία δεν έχει καμία νόημα. Η ευλογία έρχεται μόνο σε αυτούς που είναι ορθόδοξοι χριστιανοί. Και όπως είπα, που είπαμε, παρακαλέσαμε την υπέρ του Αγίου Ιησού και τον ελαπίστευσε, ελαπίεσε και τον Θεό εις ερχομένου για όλους εμάς τα παιδιά. Άσχετα από το πόσο καλά είναι όλα μας τα παιδιά που έχουμε, πάνω απ' όλα έχει αξία η ψυχή μας. Ψευχή μα, η επικοινωνία μα με τον Θεό, η ευλογία του Θεού, θα τα δούμε σίγουρα με Θεό. Με την πίστη μα και με του Άγιου, παρά τον Αγίο και του και από τα πράγματα που έχουμε στου Βίλου των Αγίων, η ευλογία του Θεού έρχεται σε εμά, για εμά είναι. Ο Θεό πατέρα, δεν είμαστε δεν με καλά παιδιά, αλλά δεν είμαστε και δεν θέλουμε να είμαστε με τον Χριστό. Ο Θεό είναι πατέρα. Όταν οι Απόστολες ζητήσαν από τον Χριστό να τις εντάξει που τον προσέχονται, η πρώτη λέξη είπε «Πάτε εγώ, πάτε, δηλαδή τον πατέρα μου», που σημαίνει να μας αγαπάει, να μας κρατήσει, να πονάει, θέλει το καλό μας, την ευτυχία. Ξέροντας όλα αυτά, αδελφοί μου, παρακαλώ τον Θεό πάθο, με ταπείνωση, με ευλάβεια, με ταπείνωση, με μετάνοια, ισόβια. Και επειδή ο Θεός αγαπάει τους ταπεινούς, γι' αυτό και κατηγορούμε έτσι. Καλλιεργείται η δεσμευσύνη με το να κατηγορούμε κανέναν άλλο παρά μόνο τον εαυτό μα. Για τα χρόνια τη αγνία και φθηνότητα, λέει ο Σαββούρ. Λέει αμαρτία, φθηνότητα και αγνία, μην πείτε. Σε παρακαλώ λοιπόν και έχουμε την ευλογία του Θεού να φύγει και στη διάρκεια σου εδώ τη επίγεια του Θεού. Και δεν είναι μόνο για πράγματα. Ψέματα, παραμύθια, ή δεν είναι κάποια ιδεολογία, αλλά είναι μια ιδεολογία που είναι σαν όμορφη. Με τη χάρη του Θεού. Βλέπουμε τις εικόνες, τις Άγιες εικόνες, τις Θεότητες του Παναγία, του Άγιου και όλων τους Αγίους. Και σαν όμορφη την ευλογία του Θεού, και στους του παρακαλούν με ταπείνωση, παρακαλούν με μετάλλη. Δεν πάω, όσο το διακολούν, δεν πάω, δεν πάω, δεν πάω. Ιδίως για τα μεγαλύτερα προβλήματα να προσευχόμαστε στην αψηλή του Θεού. Σε παρακαλώ, πάντα.
αναστρονούμε λοιπόν για να έχουμε την ευλογία του Θεού. Σας ευχαριστώ και για αυτό ζητούμε από να εκτιμούμε τις εντολές του Θεού και όπου δυσκολευόμαστε να ζητάμε την βοήθεια του Θεού ώστε να προχωρήσουμε να πραγματοποιήσουμε αυτές τις εντολές. Να πω ότι θα ζητήσουμε, λέει ο Θεός, τα αδύνατα ανθρώπους, δυνατά το Σας και Παναγιά σας ευχαριστώ για την ευλογία του Ανεσυνήθεια. Έχουμε πίστη και θέση στην εξουσία και πιστεύω ότι ο Θεός, ο οποίος είναι φως, θα ανοίξει κάθε αντίθετη τη δύναμη που είναι ο διάφορος και άνθρωπος μου, γιατί όταν προσάρει το φως διαλύει το σκοτά. Και κοντά στο φως αυτό είμαστε και εμείς, είμαστε εκτός του λαού του Θεού. Χριστός και Παναγιά μας ευλογεί. Ανεσυνήθεια. Αμήν.